Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην πρώτη Web TV της Θεσσαλονίκης, Citizen TV, στην εκπομπή Άσοχη 2. Είμαι ο Στάθης και από εδώ ο Παναγιώτης. Γεια σας και από μένα. Ξεκινήσουμε πρώτα το τι κάναμε το Σαββατοκύριακο. Το Σάββατο η πρότασή μας πάτωσε 0 στα 3. Είχαμε πολλά σημεία τα οποία έχουν περάσει. Δυστυχώς. Απλώς η πρόταση δεν ήταν καλή. Την Κυριακή όμως. Την Κυριακή όποιος μας ακολούθησε πληρώθηκε, πλούτησε και σχεδόν 100% επιτυχία. Και το συστηματάκι πέρασε το 2-3. Καλοφάγωτα όσοι ακολούθησαν ή όποιος πήρε κάποιες προτάσεις. Κάτι ανάλογο και για το ντέρμπι, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Στην ουσία δεν είδαμε ντέρμπι, είδαμε λίγο κάτς. Οι προτάσεις μας πέτυχε Διάνα. Γκολ-γκολ, 2-3 γκολ και ο Άσος με κάποια στοχή. Οπότε δηλαδή πήγαμε πάρα πολύ καλά. Ακριβώς. Ξεκινάμε λίγο τώρα το Σάββατο, λίγο στα γρήγορα, με Ιταλία, με Γερμανία, με Αγγλία. Και γενικά έχουμε ένα πλούσιο πρόγραμμα για σήμερα. Βλέπουμε αρκετές ομάδες με καλά ποσοστά για να προτείνουμε και ελπίζουμε... Έχετε πολλά παιχνίδια κιόλας. Να σας πάμε και σήμερα ταμείο. Ας ξεκινήσουμε από το ντέρμπι, μια και σου αρέσουν τα ιταλικά ντέρμπι, Στάθη. Βερόνα Ίντερ. Κι εγώ το κοίταξα, αυτό είναι αλήθεια, το παιχνίδι. Ναι. Πραγματικά πολύ δύσκολο. Λοιπόν, η Βερόνα έχει καλή ομάδα, ειδικά στην έδρα της, κερδίζει συνήθως. Η Ίντερ επίσης δείχνει ότι είναι σταθερότητα τελευταία. Μ' αρέσει και η απόδοση του διπλού της Ίντερ, μ' αρέσει όμως και ο άσος της Βερόνα. Αλλά δεν θα πάρω σημείο, συγκεκριμένο σημείο. Πιστεύω δεν θα πούμε πολλά γκολ. 1-2 γκολ το πολύ, δηλαδή under πιστεύω θα βγει το μάτς. Μάλιστα. Δεν φέρνει η Βερόνα under, αλλά Ίντερ φέρνει. Και άμα βάλει με το σκεπτικό ότι θα βάλει πρώτη γκολ, θα το κρατήσει. Μάλιστα. Και λογικά θα κερδίσει έτσι. Να θυμίσω μία κοντρίτσα που ξεκινήσαμε από την πρώτη φορά. Είμαι 1-0 και πάω τώρα για τη δεύτερη κόντρα. Πάω στα πολλά γκολ. Δηλαδή, τουλάχιστον 3 γκολ να μπουν σε αυτό το παιχνίδι. Ναι, εντάξει. Άρα, over. Εγώ ξεκινάω με over σε αυτό το παιχνίδι. Δεν πάω κι εγώ με σημείο, γιατί είμαι μεταξύ του χ και του διπλού. Οπότε θα πάρω το over. Διπλό και over, εσύ λες. Κάπου εκεί, ναι. Ή μπορεί να το παίξει κάποιος ξεχωριστά διπλό ή over. Περισσότερο, δηλαδή, τίνω να πάω στο over. Εσύ σκέφτεσαι ένα-δύο, ας πούμε, ένα σκορ. Κάπου εκεί, 1-2, 2-2, δηλαδή βάζω και... Όταν χάνει όμως η Βερόνα στην έδρα της, δεν τρώει, χάνει με μικρό σκορ. Μπορεί όμως σήμερα να ανατραπούν όλα. Καλά, μπορεί όμως και να ανατραπούν όλα, οπότε, επειδή συνήθως φαίνει ο Βερόνα να έρθει εσείς, under. Οπότε επιλέγετε καλά. Εσείς το under ή το over. Δώσαμε δύο επιλογές, under και over. Και οι δύο όμως κινούμαστε το διπλό, να τα λέμε ναι, εδώ. Ναι. Απλά, εντάξει. Στα ελληνικά παιχνίδια λίγο. Ένα-ένα συζητητή παίζει ο Ολυμπιακός Πανθρακικός, δεν νομίζω να χωράει συζήτηση. Πιστεύω ότι άλλο παιχνίδι δεν χάνει ο Ολυμπιακός. Για τον ΟΠΑΠ τουλάχιστον δεν αξίζει και επεκτικά. Με κόλλα βάζω που έχει κιόλα σε 1-35, δεν αξίζει. Αν βρεθεί σε μεγαλύτερη απόδοση και έξω, μπορείτε να το πάρετε. Εγώ πιστεύω είναι άσος, τρίτο παιχνίδι σερί, ο Ολυμπιακός δεν χάνει. Ναι, κι εγώ έτσι πιστεύω. Όχι μόνο δεν χάνει, δεν φέρνει και ισοπαλία. Δεν φέρνει και ισοπαλία. Ένα άλλο παιχνίδι, πολύ καλό παιχνιδάκι, είναι Όφη Απόλλων Σμύρνης. Ωραίο παιχνίδι. Εκεί πέρα... Ένα 60 κοντά το δίνει, θυμάμαι καλά. Ένα 65 για να κρύβει ο Όφη. 3-30 στο χ και 4-50 στο διπλό. Είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Πιστεύω θα καθίσει κάπου στο χ. Θα μοιραστούν δηλαδή βαθμούς και οι δυο τους. Και νομίζω ότι βολεύει και για τους δύο αυτό το χινάρι, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία. Από εκεί και μετά
να πάω στην αγαπημένη μου Γαλλία. Ναι, να πας. Έχω ξεχωρίσει κάποια παιχνιδάκια, συγκεκριμένα Evian Valenciennes στο 2.65. Εδώ θα πάω στο goal-goal, δεν παίρνω σημείο εδώ πέρα. Πιστεύω ότι και οι δύο βάζουν goal, πιστεύω θα το βγάλουν αυτό το goal-goal. Και η Evian, σχεδόν αν θυμάμαι καλά, σε κάθε παιχνίδι στην έδρα της βάζει. Τουλάχιστον ένα γκολάκι βάζει, να μην πω δύο, τουλάχιστον ένα goal έχει. Όπως και η Valenciennes έχει και αυτοί που βάζουν goal. Από εκεί και μετά, σημείο ρίσκου είναι το Σωσό Λοριάν, πάω στο Νάσο. Πιστεύω ότι θα πάρει το παιχνίδι Σωσό, πάω με την έδρα δηλαδή. Από εκεί και μετά, στο 2.67 είναι το Ρεν Τουλούζ. Εδώ πέρα, με λίγο ρίσκο, θα πάω στο over, δηλαδή είμαι μεταξύ 2-3 γκολ, για να είμαι ειλικρινής. Πιστεύω ότι κάπου εκεί θα πάει το παιχνίδι, δηλαδή μεταξύ 2 και 3, αλλά είμαι δηλαδή μεταξύ το over και under. Καλύτερη επιλογή πιστεύω ότι το 2-3 γκολ. Από εκεί και μετά, Αζιαξό Γκινγκ Απ, και εδώ πιστεύω ότι θα έχουμε το goal-goal. Πιστεύω ότι και οι δυο θα βγάλουν από ένα γκολάκι τουλάχιστον. Το διπλό πώς θα δίνει εδώ? Το διπλό είναι 2.45. Έχει ελπίδες και το διπλό. Ναι, έχει ελπίδες. Έχει ελπίδες και το διπλό. Απλώς πάω λίγο στο goal-goal. Βέβαια, για ένα συστηματάκι, το διπλό είναι πάρα πολύ καλό για κάποιον που θα ήθελε να ακολουθήσει. Ναι, ναι, καλή απόδοση. Από εκεί και μετά, από Ελβετία, ένα οβεράκι έχω κρατήσει, το St. Gallen Young Boys στο 2.59, over με απόδοση 1.80, μια καλή απόδοση για το οβεράκι. Και από Ισπανία, θα πήγαινα με τη La Coruña Barcelona V στο La Coruña Άσο, 1.75 έχει απόδοση. Αυτό από Ισπανία. Και από τα βραδινά, δηλαδή μετά τις 12, θα πήγαινα σε ένα αμερικάνικο, για να κρύβει μάλλον 10.30, λάθος, δεν μετά τις 12, είναι 10.30, Seattle, Toronto, θα πήγαινα με τον Άσο. 1.70 απόδοση. Παίζουν και ποδόσφαιρο αυτοί. Παίζουν και ποδόσφαιρο. Δεν το rugby μόνο, ούτε το cricket, ούτε το NBA, το μπάσκετ, υπάρχει και το ποδόσφαιρο. Οπότε με τον Άσο τη Seattle. Πληρωνόμαστε τουλάχιστον, να πληρωθούμε. Θεωρώ ότι θα πληρωθούμε. Και τώρα σαν προτάσεις, με λίγο ρίσκο, με χινάρια κτλ. Θα πήγαινα σε ένα αγγλικό σύστημα 2-3 με χινάρια. Είναι στο 206 η Cheltenham, Χ. Το 179 η Ipswich, Χ. Και το σκοτζέζικο 2-24 η Livingston, Χ. Ένα ρισκαδόρικο συστηματάκι, 2-3. Με λίγα χρήματα για να πάμε στα πολλά. Και η πρόταση η σημερινή, έχω βγάλει μία με δύο αγγλικές ομάδες και μία γαλλική, είναι η αγαπημένη σου Φούλαμ, που δεν παίζει ο Μίτρογλου, κατά πάσα πιθανότητα. Παλτοποιήθηκε εκεί πέρα. Τι να κάνουμε, Γερμανός πήγε προπονητής, λίγο μας έδεσαν και εκεί τα χέρια και τα πόδια. Οπότε πάμε 172 Fulham Άσο, στο 193 Oldham Διπλό και στο 268 Ισοσό Άσο. Σε ένα συστηματάκι 2-3, καλές αποδόσεις, με λίγα χρήματα και εδώ πέρα μπορούμε να βγάλουμε το κάτι της μας. Αυτά σε γενικές γραμμές. Ναι, και δεν βλέπω κανένα παιχνίδι έτσι περίεργο. Εκτός να ήθελα να σχολιάσω για το Όφι Απόλλων που είπες, για το Χινάρι που είναι υποβολή και δύο. Πιστεύω ότι θα πάει στο Χ εκεί πέρα, δηλαδή κάπου θα παίξει ο διαιτητής. Πιθανό είναι, αλλά απλά ήθελα να σχολιάσω ότι πολλά παιχνίδια που φαίνονται τόσο ειδικά φέτος χαλάνε, σπάζουν. Ναι. Απλώς επειδή φτάσαμε σε αυτό το σημείο που φτάσαμε και κάπου και ο πόντος σε μετράει. Με αυτή τη λογική το πάω στο Χ. Αν και έχει καλή έδρα. Χ ημίχρονο, πιστεύω, σε αυτό το παιχνίδι. Ή και Χ ημίχρονο. Κάποιος για να το παίξει Χ ημίχρονο έχει 1.90. Αν και ο Όφι προσπαθεί, είναι επιθετικός, συνήθως βγάζει γκολ. Ο Απόλλωνος Μένης απ' την άλλη πάλι είναι αμυντική ομάδα. Και έχει κρατήσει πολλά χινάρια. Κράτησε πολλά χινάρια. Ίσως να έχουμε και ένα χινάρι ημίχρονο. Οπότε διαλέγει και παίρνει οποιοδήποτε θέλει. Ή το Χ ημίχρονο, ή Χ τελικό. Ή Χ ή Χ μπορεί να το παίξει. Ακόμα καλύτερα. Ό,τι επιθυμεί. Σε απόδοση τουλάχιστον.
Οπότε λοιπόν αυτά από μας για σήμερα Σάββατο. Δεν ξέρω αν μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε και σήμερα για να πάτε ταμείο. Το ελπίζουμε. Θα κάνουμε και αύριο εκπομπή. Ναι, γιατί από ό,τι βλέπω μας ζητάνε συνέχεια οι φίλοι μας. Είχαμε και σε εισαγωγικά πολλά χτυπήματα. Δηλαδή πολλές ευχαριστίες, πολλά like που τα λένε έξω. Τα έχεις μάθει. Και μαθαίνω. Όσο μεγαλώνω μαθαίνω. Και χρειάζονται όσο γίνεται περισσότερες εκπομπές. Γιατί κακά τα ψέματα το live είναι πιο κοντά. Να ενημερώσουμε ότι όπου σύντομα θα ξαναβρεθούμε ζωντανά κοντά σας. Τώρα είναι θέμα τεχνικά αυτά. Θα δούμε. Από μένα τον Παναγιώτη και από το Στάθη δίπλα. Θα τα πούμε αύριο. Σας ευχόμαστε ένα καλό Σάββατο.